Κυρία Τσικολουδάκη, Καλημέρα σας. καλημέρα σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά και σε όλο τον Τα κόσμο να είστε καλά. καλύτερα και στο εσάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο, τον αγροτικό που μας ακούει. Λοιπόν, τι κάνουμε αύριο, τι είναι ο Αύριο σχεδιασμός. Υπάρχει μια συγκέντρωση στον Τυμπάκη αύριο στις 1 η ώρα, Παγκρίτια. Θέλουμε να συζητήσουμε για το πώς θα... τι κινητοποιήσεις μπορούν να γίνουν, τι μπορούμε να κάνουμε. Για να αντιδράσουμε στα μέτρα αυτά που έχονται τώρα και που έχουν έρθει και τα ψηφισμένα. Δηλαδή δεν μας παίρνει άλλο, νομίζω. Να. Δεν έχουμε άλλες αντοχές πια. Είναι θερμοκηπιακή Κρήτη, ας πούμε. Από εμάς είναι θερμοκηπιακή. Να. Τώρα πιθανόν από τους άλλους συλλόγους να αναφέρονται και σε άλλες καλλιέργειες. Ναι, όπως ας πούμε οι ζημιές στα λεόδεντρα που είχαμε τώρα με τη χιονιά παραδείγματος χάρη και που ο ΕΛΓΑ υποτίθεται θα κατέγραφε, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει να καταγράφει ζημιές. Είναι όπως την σκηνοκαρπία, ας πούμε, περιμένει ο κόσμος να πάρει χρήματα από τη σκηνοκαρπία. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς πώς πάμε ως σύλλογος, τι προτείνουμε, τι προτάσεις θα βάλουμε στο τραπέζι? Αυτή τη στιγμή οι προτάσεις δεν μπορώ να ανακοινώσω εγώ προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Απλά αυτό που θέλουμε είναι η συμπαράσταση του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει πια να καταλάβει ότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Ναι. Αυτό ζητάμε. Ναι. Οπότε, πέρα από τις δικές σας προτάσεις, λοιπόν, ζητάτε τον κόσμο να στηρίξει τις όποιες αποφάσεις παρθούν εκεί στο... Ναι. Καλά, θα τις δούμε, θα τις κουβεντιάσουμε και μετά την αυριανή συνάντηση. Παγκρίτια είναι. Όλη η Κρήτη δηλαδή θα συμμετάσχει όλη σε Κρήτη, αυτό. Ναι, έτσι. Όλες τις Κρήτες, ναι. Έτσι. Ωραία. Πιστεύω ότι θα φτιάξουμε κάτι καλό. Ωραία. Θα δεν μας λέτε τι θα προτείνετε εσείς, γιατί ας πούμε βλέπω στα αστερούσια να κλείνουν μια... τους δρόμους. Ναι. Ναι, λέω στα αστερούσια κλείνουν τους δρόμους. Εμείς είμαστε υπέρ των μπλόκων, κατά των μπλόκων, θα κλειστούν δρόμοι τώρα, στην Κρήτη. Κάποιο δρόμο ναι. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο, απλά ναι. υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκτός από τα μπλόκα δηλαδή. Ναι. Οπότε, εντάξει, καλά, θα το κουβεντιάσουμε αύριο την πρότασή σας. Ναι, μεθαύριο μάλλον. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο, να είμαι ναι. και σίγουρη για αυτό που θα σας πω. Μάλιστα, ωραία. Γιατί φαντάζομαι ότι έχουν γίνει κάποια. Κάποιο ΔΣ να έχει πάρει κάποιες αποφάσεις για ναι, τι θα μπει στο τραπέζι. Απλά, ναι. Οι αποφάσεις θα γίνουν αφού συζητήσουμε όλοι μαζί και δούμε και τις άλλες προτάσεις. Ναι. Δηλαδή να σας πω κάτι τώρα στον αέρα το οποίο αύριο θα αναιρέσω, εντάξει δεν έχει να κάνει, δεν είναι σωστό. Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, δεν σας πιέζουμε. Εντάξει, το σεβόμαστε. Θα δούμε λοιπόν τι θα προτείνετε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε ότι όχι στα μπλόκα, υπάρχουν και άλλες, έτσι, άλλοι τρόποι κινητοποίησης των αγροτών, αρκεί να είναι κοντά και να στηρίξουν την Εμείς όποια... Εμείς θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Αυτός έχει το λόγο. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε πια ότι δεν έχουν περιθώρια πια. Δηλαδή κινδυνεύουν πια οι περιουσίες μας και η επιβίωσή μας. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, Κατερίνα μου, το θέμα του πλοίου ασφαλείας των αποζημιώσεων κλπ. Πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο? Αυτή τη στιγμή μαζεύουμε, ακόμα περιμένουμε να μας φέρουν οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να καταγραφεί. Για να δώσουμε στον δικηγόρο και να προχωρήσει. Έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή έχουμε μιλήσει με τον δικηγόρο. Απλά περιμένουμε από όλους να μας δώσουν τις ζημιές. Ναι. Οπότε μαζεύετε λοιπόν τα. Ναι. Προσπαθείτε να δείτε τη ζημία, γιατί είναι ένα πολυσύνθετο θέμα αυτό με τις ναι, κινητοποιήσεις. Δηλαδή, θέλει χρόνο. Έτσι, θέλει χρόνο ναι. να δούμε ποιες, αν χάθηκαν αγορές, με τις τιμές πώς ήταν η κατάσταση, γιατί μια εβδομάδα ναι, πριν την εξαγγελία ναι. έπεσαν οι τιμές. Άντε απλά να σηκωθούν όλα αυτά πάλι. Να πάρουμε επίσημα τα χέρια μας για να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Οπότε θα βγει κάποιος μέσος όρος από όλα αυτά, καταλαβαίνω, Κατερίνα. Ναι. Από εκεί πέραμε τις οδηγίες του δικηγόρου, ναι. Να. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη και αυτό το θέμα. Δεν το έχετε αφήσει. Είναι σε Παγκρίτιο, Παγκρίτια, πώς το λένε, γίνεται ναι, δηλαδή, με όλη την Κρήτη αυτό. Ναι. Ή με, τουλάχιστον με τη θερμοκηπιακή, την τουλάχιστον Πάκη. Με τη θερμοκηπιακή, με την ναι. Ισητία και με τον Τυμπάκη είμαστε στην εργασία. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, μετά τη συνάντηση την αυριανή που θα έχετε ναι. Στο Τυμπάκι, αύριο στη 1 η ώρα, έτσι, να ναι. δούμε τις κινήσεις,
και τις αποφάσεις που θα πάρθουν και ποια, πώς θα είναι, δηλαδή πώς θα κινητοποιηθείτε. Δεν ξέρω αν είναι στις 23 του μήνα που κατεβαίνουν αγρότες στα μπλόκα, δεν ξέρω αν θα πάμε στην Αθήνα. Αυτή είναι η πρόταση που ξέρω, έχει μια, είναι σε πρώτο πλάνο αυτή η πρόταση, το να πάμε Αθήνα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό να πας στην Αθήνα πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα εξετάσουμε όλα αυτά. Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρία Τσικαλουδάκη, την καλημέρα μας. Και εσείς, καλή σας μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο.